πριν 3 μήνες και στα πλαίσια της ΔΕΘΗ στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΜΕ παρουσίασε τις θέσεις του για την ανεργία και κυρίως για το ρόλο του ΟΑΕΔ, κύριου οργανισμού για αυτά τα ζητήματα, ως έναν πολύμορφο μηχανισμό ενίσχυσης των εργοδοτών με τα λεφτά των εργαζομένων. Το ΠΑΜΕ πραγματοποιεί σήμερα νέα συνέντευξη τύπου, καταρχάς για να ενημερώσει τους εργαζόμενους και τους ανέργους για τις εξελίξεις που πηγάζουν σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό που έρχεται προς έγκριση και θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και παράλληλα να ενημερώσει για την άθλια προσπάθεια και μεθόδευση του Προεδρείου της ΓΕΣΕ να αποκλείσει τη συμμετοχή των δυνάμεων του ΠΑΜΕ που μετέχουν ως εκπρόσωποι των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ και γενικότερα στους οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής. Να πάρουμε, συνάδελφοι, τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε διατυπώσει αρκετές φορές τη θέση πως ο ΟΑΕΔ δεν είναι ένας αυτοτελής οργανισμός που διεξάγει μέσα από το Διοικητικό του Συμβούλιο ανεξάρτητες κοινωνικές δράσεις, αλλά αποτελεί κάθε φορά το βασικό μοχλό της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένα Διοικητικό Συμβούλιο οργανισμού είναι άμυρο ευθυνών, δεν έχει λόγο, δεν μπορεί να εκφέρει διαφωνίες, να προκαλεί συζήτηση πάνω σε κυβερνητικές προτάσεις. Ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ που θα συζητηθεί σήμερα δεν αποτελεί ένα κατεβατό αριθμών, δεν είναι ένα απλό λογιστικό εργαλείο στην ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, αλλά αποτελεί τη βασική κυβερνητική πρόταση για την ανεργία, τις κοινωνικές παροχές, την κοινωνική πολιτική. Η εμπειρία όλων αυτών των ετών και ανεξαρτήτως κυβέρνησης δείχνει πως πέρα από ψευτοκαυγάδες για τους τύπους και το φαίνεστε, υπάρχει πλήρης ομοφωνία όλων των κοινωνικών εταίρων και αυτό σε εισαγωγικά στις διάφορες κυβερνητικές προτάσεις, στα προγράμματα, στους προϋπολογισμούς. Δεν είναι παράξενο που αρκετές φορές ως δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε κληθεί από τον εκπρόσωπο του ΣΕΒ να παραιτηθούμε καθώς δεν στηρίζουμε τον προϋπολογισμό του οργανισμού. Ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει ο ΣΕΒ έρχεται να το κάνει αυτή την περίοδο η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, αλλά γι' αυτό θα πούμε στη συνέχεια. Τα υπόλοιπα μέλη της ΓΕΣΕ που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν με χέρια και με πόδια τις κυβερνητικές αποφάσεις, υιοθετώντας πρώτα και κύρια το βασικό εργαλείο του οργανισμού, δηλαδή τον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφοροποίηση στις κυβερνητικές προτάσεις, καμία αυτοτελής πρόταση της ΓΕΣΕ για τον ΟΑΕΔ, καμία ενασχόληση και πρακτική παρέμβαση για τα ζητήματα που προκύπτουν από το πολύπλευρο αντικείμενο που έχει ο οργανισμός αυτό σήμερα. Καμία επαφή παρέμβαση για τους εργαζόμενους του οργανισμού, τους μόνιμους ή τους συμβασιούχους, καμία τριβή ή πρόταση για τις σχολές μαθητείας και τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές, καμία πρόταση για τους δερφονηπιακούς σταθμούς, τα κοινωνικά προγράμματα τόσο του ΟΑΕΔ όσο και των καταργηθέντων οργανισμών της εργατικής εστίας και κατοικίας. Για το φετινό προϋπολογισμό που ήρθε για μια ακόμα φορά ως κυβερνητικό φυρμάνι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, θα υπάρξει και μετά τη σημερινή συνεδρίαση πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση. Όμως με σιγουριά μπορούμε να πούμε πως και για το νέο έτος, για το 2019, δεν υπάρχει καμία θετική μεταβολή σε αυτό που εμείς ονομάζουμε πλέγμα προστασίας των ανέργων. Στο φετινό προϋπολογισμό, το 68% περίπου των εσόδων του ΟΑΕΔ προέρχεται από τις ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή από τον κόπο και τον ιδρώτα των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή, μόλις το 32% επιστρέφει στην επιδότηση των ανέργων. Για μία ακόμα χρονιά, ενώ διατηρούνται οι κρατήσεις προς τους δύο καταργηθέντες οργανισμούς, της εστίας και της κατοικίας, οι κοινωνικές παροχές αυτών, ανάμεσά τους το νέο κατασκευαστικό έργο, οι παροχές σε βιβλία, θέατρα κ.ο.κ. είναι αόρατα. Δηλαδή, εργαζόμενοι πληρώνουν για κάτι το οποίο δεν υπάρχει και γι' αυτό το ζήτημα δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Θυμίζουμε πως οι εργοδοτικές εισφορές για τους συγκεκριμένους οργανισμούς έχουν καταργηθεί από το μεσοπρόθεσμο του 2012, ενώ η εργατική συμμετοχή εξακολουθεί να ισχύει κανονικά. Επίσης, ποσά ετών που όφιλε το πρώην ΙΚΑ, νυν ΕΦΚΑ, σε ΟΑΕΔ, εστία και κατοικία, δεν αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό, δεν αναζητούνται, κοινώς έχουν γραφτεί στο χιόνι. Είναι ποσά που ενδεχομένως να αξιοποιήθηκαν διαφορετικά, να πήγαν σε συντάξεις τα προηγούμενα χρόνια, να πήγαν οπουδήποτε, εκτός από το λόγο για τον οποίο κρατήθηκαν. Και γι' αυτό το ζήτημα υπάρχουν ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις, ως σήμερα, διαδοχικά έχουν ευθύνες τα τελευταία 3 χρόνια 3-4 κυβερνήσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Χρειάζεται σαφής πολιτική τοποθέτηση, διότι αυτά τα χρήματα δεν φύτρωσαν
αλλά αποτελούν κρατήσεις συνολικά των εργαζόμενων από τη δουλειά τους. Δεν μπορεί επίσης να μείνει ασχολίαστος ο κόφτης που υπάρχει μέσα στον προϋπολογισμό για ανώτατο ύψος της πιστώσης, σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο του 2019-2022. Με λίγα λόγια, υπάρχει ομολογία που ακυρώνει τους πανηγυρισμούς για τη μεταμνημονιακή εποχή, που αδιαλαλεί ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες με κάθε τόνο η κυβέρνηση, καθώς οι δεσμεύσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν εις βάρος των λαϊκών αναγκών είναι μεγάλες και αποτελούν εμπόδιο για την ικανοποίησή τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην πρώτη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και σε ερώτηση για τα αποθεματικά του οργανισμού, αυτά φαίνεται να ξεπερνούν συνολικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και γενικότερα τα 2 δις. Αν προσθέσουμε τις συνεχείς αναφορές για τα πλεονάσματα που προβλέπονται από τον οργανισμό, τα οποία όπως φαίνεται είναι περίπου στα 500 εκατομμύρια, έτσι όπως αποτυπώνεται, και τα οποία κατηγοριοποιούνται στους διάφορους λογαριασμούς που υπάρχουν της κοινωνικής πολιτικής ΛΑΕ κτλ., προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα για τη συσσόρευση αυτών των ποσών. Πού πάνε, πού κάθονται, γιατί λιμνάζουν. Θα επιμείνουμε, συνάδελφοι και συναδέλφοι, στην εξής τοποθέτηση. Ο ΑΕ δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει πλεόνασμα οποιασδήποτε μορφής όταν το πλέγμα προστασίας των ανέργων αδυνατίζει, ειδικά όταν το πλεόνασμα φαίνεται να δημιουργείται από τις ίδιες τις εισφορές των ανέργων και των εργαζομένων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πλεόνασμα όταν επιδοτείται σταθερά η συντριπτική μειοψηφία των ανέργων της χώρας και όταν το επίδομα ανεργίας παραμένει κουτσουρωμένο στα 360 ευρώ και για ένα χρόνο, στο μεγαλύτερο χρονικό όριο που υπάρχει. Δεν μπορεί να μιλάμε για πλεόνασμα όταν δεν υπάρχουν νέα κατασκευαστικά προγράμματα, όταν τα προγράμματα κοινωνικού τερισμού απευθύνονται σε λίγους, αφορούν ελαχίστους και με προϋποθέσεις, όταν χιλιάδες άνεργοι που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας πρέπει να περάσουν 1.000 μύρια κύματα για να πάρουν μια έκτακτη ενίσχυση. Είναι προφανές πως η στόχευση και η κατεύθυνση βρίσκεται στα διάφορα προγράμματα απασχόλησης που με όλες τις μορφές που έχουν στους όρους τους αποτελούν ενίσχυση των επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πως φέτος προϋπολογίζονται 500 εκατομμύρια ευρώ στις λεγόμενες ενεργητικές μορφές απασχόλησης, ποσό που συνεχίζει και αυξάνεται κατέτος εις βάρος της επιδότησης και της προστασίας των ανέργων. Για όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν κατακλείσει την αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο για τα πόσες από αυτές τις θέσεις που μειώνουν την ανεργία περιοδικά και πανηγυρίζει η κυβέρνηση έγιναν θέσεις σταθερής και μόνιμης εργασίας. Είναι λογικό λοιπόν η ανάδειξη τέτοιων ζητημάτων, όπως προκύπτουν και μέσα από τον προϋπολογισμό, η σταθερή τοποθέτηση και θέση κόντρα στις αξιώσεις των εργοδοτικών οργανώσεων και η σύγκρουση κάθε φορά με τις κυβερνητικές πολιτικές, να ενοχλεί το βασικό σύμμαχό τους, που είναι στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ. Το Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ, με μια πρωτοφανή απόφαση και στα κλεφτά, χωρίς να έχει συγκληθεί κανένα συνδικαλιστικό όργανο, επιδιώκει να πετάξει εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ το συνδικαλιστικό στέλεχος της ΔΑΣ, που συμμετέχει ως ένας από τους εκπρόσωπους των εργαζομένων. Η τοποθέτηση των δυνάμεων της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ, πως θα ξυλώσουν κάθε φωνή που αντιπαρατίθεται και διαφωνεί με τη γραμμή και τις αποφάσεις τους, φαίνεται να ξεκινά από τον ΟΑΕΔ, καθώς επιχειρούν να πετάξουν εκτός Διοικητικού Συμβουλίου τη δεύτερη συνδικαλιστική δύναμη, που εκφράει σήμερα δεκάδες σωματεία και δυνάμεις που σπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΔΑΣ διαχρονικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ και για πάνω από 4 δεκαετίες δεν ασκούσαν διοίκηση, δεν είχαν τέτοιο ρόλο. Η συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΒ, αλλά και σε κάθε οργανισμό, υπηρετούσε και υπηρετεί την υπεράσπιση, την προστασία και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων εργαζόμενων και των ανέργων, λογοδοτώντας αποκλειστικά σε αυτούς, γεγονός που είναι αναγνωρισμένο από φίλους και εχθρούς. Η συμμετοχή του στελέχου της ΔΑΣ στο ΔΟΣΟΥ του ΟΑΕΒ φαίνεται πως αποτελεί αγκάθι για το σχεδιασμό και τη γραμμή της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ. Είναι προφανές πως από τη μία ενοχλεί η παρέμβαση και αποκάλυψη πλευρών, όπως υπεύθυνα και ανοιχτά τοποθετούμαστε και σήμερα μέσα από τη συνέντευξη, και από την άλλη πως υπάρχει φανερή συναλλαγή μεταξύ των παρατάξεων που συγκροτούν το Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ σε συνεργασία με την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Εκτιμάμε ότι ενοχλεί η τοποθέτηση του ΠΑΜΕ πως την ίδια στιγμή που οι άνεργοι δεινοπαθούν, που πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις δυσκολεύονται οικονομικά να οργανώσουν την πάλη των εργαζομένων, η ΓΕΣΕΕ μέσω του ΟΑΕΒ αντλεί σε επίπεδο κορυφής τεράστια ποσά για να υλοποιεί και η ίδια ως εργοδότης προγράμματα απασχόλησης, να πραγματοποιεί ανά την Ελλάδα συνέδρια εργατοπατερίστικου τουρισμού. Και δεν είναι τυχαίο πως σε αρκετές συνδικαλιστικές οργανώσεις που πλειοψηφούν αυτές οι δυνάμεις υπάρχουν σκιές γύρω από τέτοια προγράμματα. Για τους παραπάνω λόγους, χωρίς καμιά συνεδρία συνδικαλιστικού οργάνου, όπως είπαμε, έχει σταλεί από τη ΓΕΣΕΕ στο Υπουργείο Εργασίας έτοιμα αντικατάσταση του στελέχους της ΔΑΣ από κεντρικό διευθυντικό στέλεχος του μεγαλύτερου εργοδότη της χώρας, του Σκλαβενίτη, για να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους.
Ακόμα και αυτή η πλευρά έχει σημειολογικά χαρακτηριστικά, σηματοδοτεί τη ρότα και τους σχεδιασμούς της ΓΕΣΕ ως Γενική Συνομοσπονδία Εργοδοτών Ελλάδας. Επιχειρούν να πετάξουν έξω τις δυνάμεις εκείνες που με κάθε μορφή οργάνωσης και αγώνα, όλα τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως τα χρόνια της κρίσης, πήραν εκατοντάδες πρωτοβουλίες στήριξη των ανέργων και των οικογενειών τους, μπήκαν μπροστά για την οργάνωση για την προστασία τους. Μπήκαν μπροστά σε εργαζόμενους που αντιμετώπισαν λουκέτο και βρέθηκαν να πηγαίνουν έρχονται σαν τις άδικες κατάρες από τα Υπουργεία στον ΑΕΔ, από εκεί στους παρέδρους και πάλι πίσω. Τις δυνάμεις εκείνες που βρίσκονται σταθερά μέσα στις σχολές κατάρτισης του ΑΕΔ, στα εφταμελή όργανα των μαθητών, κόντρα στην εκμετάλλευση που διαγκώνεται, στην απλήρωτη εργασία εκτός αντικειμένου σπουδών, στην καθυστέρηση των δεδουλευμένων. Τις δυνάμεις εκείνες που ανεξαρτήτως κυβέρνησης ασκούν ουσιαστική κριτική, έχοντας ως οδηγό τις ανάγκες των ανέργων, των εργαζόμενων, των σπουδαστών. Που δεν αποτελούν διακοσμητικό στοιχείο στα διοικητικά συμβούλια, στηρίζοντας με κάθε τρόπο τις αποφάσεις εκάστοτε κυβέρνησης, ούτε φοβούνται προσωπικό κόστος, ώστε αυτό να αμβλύνει το κριτήριο για να στηριχθεί ή όχι μία απόφαση ή κυβερνητική πρόταση. Τις δυνάμεις που αναδεικνύουν σταθερά πλευρές και προβλήματα που καίνε τους εργαζομένους και τους ανέργους, που παρεμβαίνουν τόσο εντός όσο και εκτός διοικητικού συμβουλίου, για ζητήματα που δεν έρχονται στις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις, που δεν αποτελούν κομμάτι των τυπικών ημερησίων διατάξεων. Είναι ξεκάθαρο πως οι παρατάξεις που συγκροτούν την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ και το Προεδρείο της έχουν μοιράξει μεταξύ τους τους ρόλους χτυπήματος απέναντι στη γραμμή πάλης που σήμερα διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές. Αποτελούν ένα ενιαίο μόρφωμα ώστε να χτυπηθεί ο ταξικός προσανατολισμός του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι ένας μηχανισμός για να στηρίζεται ο δρόμος του κοινωνικού εταιρισμού, της συμφωνίας με την εργοδοσία και το πολιτικό προσωπικό της. Με βασικό άξονα την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό αξιοποιούν κάθε όπλο που μπορούν να διαθέσουν. Από την οθεία που διαμορφώνει ψεύτικους σχετισμούς, την εργοδοσία που αλλοιώνει τη σύνθεση των σωματείων, τους δικηγόρους και τις πληρωμένες γνωμοδοτήσεις με άξονα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, τα κονδύλια που εισέρχονται κατά εκατομμύρια στα ταμεία της ΓΕΣΕ και των Ινστιτούτων της, προκειμένου να παίζει το διαχειριστικό και εχθρικό ρόλο προς τους εργαζόμενους από καλύτερες θέσεις για αυτήν. Τώρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκόψει τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ από ευθύνες που οι ίδιοι εργαζόμενοι με την ψήφο τους και κυρίως με τους αγώνες τους έστειλαν. Ακόμα και αυτόν τον επίπλαστο συσχετισμό στο συνδικαλιστικό κίνημα τον αγνοούν επιδεικτικά, μοιράζοντας μεταξύ τους θέσεις και αξιώματα προκειμένου να αποτελούν από τη μεριά τους το χρήσιμο πρόθυμο στους κοινωνικούς εταίρους, στους κοινωνικούς διαλόγους, κατοχυρώνοντας με όποιον τρόπο την καρέκλα τους και τη συνδικαλιστική τους επιβίωση. Δηλώνουμε καθαρά προς όλες τις μεριές και κυρίως προς την κυβέρνηση ότι τέτοιες μεθοδεύσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές και να αναλάβει και η κυβέρνηση και το Προεδρείο φυσικά της ΓΕΣΕ τις ευθύνες τους. Στη ΓΕΣΕ, οι σύγχρονοι Λικιαρδόπουλοι, Μακρίδες, Θεοδωρίδες, έχουν βρει από το ΠΑΜΕ το μάστορά τους και τους κάνουμε και από αυτό το βήμα ακόμα πιο καθαρό ότι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Ως εδώ με τον εργατοπατερισμό και το ξεπούλημα των αγώνων, τις νοθείες και τις απάτες τους. Στο βαθμό που μας αναλογεί, δεν θα επιτρέψουμε νέα πραξικοπήματα της ΓΕΣΕ, δεν θα πάμε ως πρόσβατα στη σφαγή.